Το μητρικό κάλα αποτελεί την καλύτερη τροφή για τον νεογνώ. Είναι αυτό που παρέχει την απαραίτητη ενέργεια και όλα τα θρεπτικά συστατικά στην ιδανική ποσότητα, ώστε να καλύπτονται απόλυτα οι ανάγκες του βρέφους. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές ο μητρικός θυλασμός δεν καθίσταται εφικτός εξαιτίας παραγόντων όπως μαστίτιδα, πληγωμένες θηλές, σπάργο μαστών, φάρμακα και πολλά άλλα. Η επιλογή ωστόσο του κατάλληλου βρεφικού σκευάσματος θα πρέπει να γίνεται με βάση τις διατροφικές και αναπτυξιακές ανάγκες του μωρού. Το βρεφικό γάλα θα πρέπει να περιέχει παρόμοια θρεπτικά συστατικά με αυτά του μητρικού γάλακτος. Η καλή υγεία του εντέρου είναι ζωτικής σημασίας για την πέψη και απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Τόσο τα προβιωτικά όσο και τα πρεβιωτικά ενισχύουν το εντερικό μικροβίωμα και τη συνολική ενέργεια του εντέρου του μωρού. Αποτελεί τη βασικότερη πηγή ενέργειας και συμβάλλει στην απορρόφηση μεταλλικών στοιχείων. Η λακτόζη θα πρέπει να είναι ο κυριότερος υδατάνθρακας του βρεφικού γάλακτος. Το βρεφικό γάλα περιέχει καζεΐνη, πρωτεΐνη ορού και απαραίτητα αμινοξέα. Είναι σημαντικό ωστόσο η συγκέντρωση της πρωτεΐνης να μην είναι σε υψηλά επίπεδα, καθώς συνδέεται με αυξημένο σωματικό βάρος και παχυσαρκία στην παιδική ηλικία. Είναι απαραίτητο να περιέχονται στο βρεφικό γάλα, καθώς συμβάλλουν στην ομαλή ανάπτυξη του εγκεφάλου του βρέφους. Το βρεφικό γάλα πρέπει να περιέχει σίδηρο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, χαλκό, φόσφορο, ιόδιο, ασβέστιο και βιταμίνες Α, Δ, Ε και Σ. Είναι δομικά συστατικά του DNA και του RNA και φαίνεται να ενισχύουν το νοσοποιητικό σύστημα και την υγιή ανάπτυξη του γαστρεντερικού συστήματος του βρέφους.